Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην MOV Λευκή Ομάδα για φέτος. Αλλάζουμε ονομασία, έχει τη σημασία του αυτό, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την ονομασία που μας δόθηκε για αυτή τη χρονιά και δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Ξεκινάμε την εκπαιδευτική μας χρονιά σήμερα. Βεβαίως ξεκινήσαμε στις 3 του Οκτώβρη και στις 10 του Οκτώβρη, δύο προηγούμενες Τετάρτες, με το σεμινάριο που έκανε η Μαρία Πετρίτση στην ομάδα μας. Είχαμε αυτή τη χαρά να παρουσιάσει αυτό το σεμινάριο στην ομάδα μας. Ένα πολύ βασικό, ουσιαστικό σεμινάριο, με κείμενα αλλά και με εικόνα. Αυτό το σεμινάριο θα το βάλουμε στο διαδίκτυο για να το δουν ο περισσότερος κόσμος και θα αποτελέσει την εισαγωγή από μια μεγάλη εργασία, διήρκησε περίπου 2 χρόνια, η οποία πιστεύουμε ότι είναι η βάση όλου του εσωτερικού δρόμου, αν θέλει κάποιος να τον βαδίσει. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε στα ιδιαίτερα καθ' αυτά δικά μας μαθήματα της MOV Λευκής Ομάδας. MOV Λευκή. Θέλω να σας πω εντάχει το ιστορικό των ονομασιών της μίας και μοναδικής ομάδας που είμαστε εδώ, γιατί αλλάζαμε ονομασίες. Υπάρχει μία σκαλωσιά. Ξεκίνησα το 2011 με τη Λευκή Ομάδα, μια ομάδα αυτογνωσίας. Τα μαθήματά της βρίσκονται στο διαδίκτυο και στο site μας, στην solarpavlaaction.org. Αυτή η ομάδα διήρκησε από το 2011 έως το 2014. Μετά συνεχίσαμε για ένα χρόνο, το 2014 με 2015, με ηλιακούς διαλογισμούς και μόνο. Και πολύ ουσιαστικά και πολύ σημαντικά και μόνο. Συνεχίσαμε με τη MOV Γαλάζια Ομάδα, 2015 με 2017. Επακολούθησε η MOV Ροζ Ομάδα 2017 με 2018, η περσινή μας χρονιά, και εφέτος ερχόμαστε να κλείσει αυτός ο μεγάλος κύκλος. Το κλείσιμο είναι σε εισαγωγικά, γιατί στην ουσία ολοκληρώνεται μία πορεία μαθημάτων που έχει τη σημασία της. Η σημασία έρχεται και μέσα από αυτές τις ονομασίες. Είμαστε λοιπόν στη MOV Λευκή Ομάδα, από εκεί που ξεκινήσαμε, αλλά εδώ έχει μπει και το MOV μπροστά, γιατί το MOV μας χαρακτηρίζει, αν προσέξατε όταν ανέφερα τις ονομασίες, οι 3 τελευταίες ονομασίες είναι με το MOV μπροστά, MOV Γαλάζια, MOV Ροζ και MOV Λευκή Ομάδα, γιατί ουσιαστικά ό,τι εργασία και αν κάνουμε εδώ, το κυρίαρχο είναι η MOV Ιόχος Ενέργεια. Δουλεύουμε μέσα από την Ιόχο Ενέργεια και προωθούμε όλες τις άλλες εργασίες μέσα από το Ιόχο. Τι είμαστε λοιπόν? Στην ουσία είμαστε μία ομάδα αυτογνωσίας και υπαρξιακής αναγέννησης. Ένα βιωματικό εργαστήρι, θέλω να σας πω, εσωτερικής αυτογνωσίας. Θέλω να προσέξουμε τη λέξη βιωματικό εργαστήρι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο στο οποίο έχουμε αφιερωθεί εδώ στην ομάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ιωχροχώ Ακαδημία, θέλω να σας πω, είναι κατά βάση πρακτικό έργο. Εξού και οι τεχνικές που δίνουμε και οι ασκήσεις που δίνουμε και βεβαίως οι διαλογισμοί που υπάρχουν για εκπαίδευση, διαλογισμοί εκπαίδευσης και αναβάθμισης όλου του ενεργειακού μας πεδίου. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι διαλογισμοί λοιπόν αποτελούν ένα βασικό άξονα όλων των εργασιών. Πρακτικό λοιπόν έργο. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι είναι πάντοτε πιο σημαντικό να αφομοιώσουμε ό,τι μας έχει δοθεί, ό,τι έχουμε λάβει ως πληροφορία, ως γνώση και βεβαίως να το κάνουμε πράξη, παρά να συνεχίζουμε να αναζητάμε διαρκώς το επόμενο μήνυμα, την επόμενη γνώση. Για ποιο λόγο? Απλά και μόνο για να συλλέξουμε πληροφορίες και να χαροποιήσουμε το νοητικό μας σώμα. Είναι μια τάση αυτή που την έχουμε οι άνθρωποι,
Όλοι νομίζω. Αυτό μας λένε και οι διδάσκαλοι. Μας λένε ακριβώς ότι αν δεν ενσωματώσετε, μας λένε, και δεν αφομοιώσετε όλες τις πληροφορίες που λαμβάνετε, τις γνώσεις που σας δίνουμε, θα δημιουργηθεί μια τέτοια καταστασία μέσα σε όλα σας τα σώματα που δεν θα είναι καθόλου χρήσιμη για εσάς. Μπορώ να σας πω το λιγότερο είναι το καθόλου χρήσιμο, έτσι. Γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα από τη συσσόρευση μόνο γνώσης, χωρίς να την επεξεργαστούμε και να εφαρμόζουμε, να βιώνουμε. Αυτό που επίσης μας λένε οι αναλυθέντες διδάσκαλοι, οι διδάσκαλοι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, είναι πως τώρα, αυτή τη στιγμή, και σημειώστε το αυτό στον εγκέφαλό σας με κεφαλαία γράμματα, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την πνευματική και θεραπευτική ατομική εργασία. Και το ατομική σημειώστε το επίσης. Οτιδήποτε άλλο μας λένε είναι αντιπερισπασμός για να μας κρατήσει μακριά από τον πραγματικό στόχο της ενσάρκωσής μας. Τον στόχο δηλαδή της ψυχής μας. Ποιο είναι το οτιδήποτε άλλο? Μα ναι, είναι οι κάθε λογής ειρήνες, νομίζω, εσωτερικές ειρήνες των σωμάτων της προσωπικότητάς μας καταρχάς, γιατί έχουν συνηθίσει σε μία πραγματικότητα δική τους, που μπορεί να είναι και από πολλές παλαιότερες ενσαρκώσεις, συνήθως είναι. Και δεν θέλουν το καινούριο, δεν θέλουν τον πόνο, δεν θέλουν την πίεση, δεν θέλουν το στρίμωγμα, δεν θέλουν να φύγουν από αυτή την νιρβάνα τους, ας το πούμε, και στον τον τρόπο λειτουργίας τους. Έτσι δημιουργούν ποικίλα προβλήματα μέσα μας. Το άλλο είναι οι εξωτερικές ειρήνες, μπορείτε να δώσετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Ο καθένας γνωρίζετε είναι πολλών ειδών. Μας λένε λοιπόν οι δάσκαλοι το εξής, σας διαβάζω. Οι θετικές αλλαγές που επιθυμείτε θα γίνουν πραγματικότητα στην προσωπική σας ζωή μόνο ως αποτέλεσμα της προσωπικής σας εργασίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τίποτε δεν θα αλλάξει, μας λένε, στη ζωή σας, εκτός κι αν το αλλάξετε εσείς οι ίδιοι. Τώρα μας λένε. Αυτή τη στιγμή μας λένε οι διδάσκαλοι. Κάτι που το έλεγαν πάντα μέσα στο βάθος του χρόνου, έτσι. Χρόνο και χρόνο, με εκατομμύρια χρόνια. Όσες φορές μπορούσαν να, με κάποιο τρόπο να δώσουν γνώσεις κάτω, έλεγαν τώρα πρέπει να γίνει. Ωστόσο, το τώρα που μας λένε αυτή τη στιγμή ισχύει ακόμα περισσότερο. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε με έναν άλλο τρόπο, να κινητοποιηθούμε. Συνειδητοποιούμε άραγε ότι ο χρόνος τώρα στις μέρες μας δεν περιμένει κανέναν. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο που ο πλανήτης πρέπει να προχωρήσει εξελικτικά με γοργούς ρυθμούς. Και προχωρά. Άρα, η ατομική προσπάθεια του καθενός θα δώσει το λιθαράκι της σε αυτό την εξέλιξη και το προχώρημα. Βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο δύο εποχών. Το γνωρίζετε, το λένε παντού ποικιλοτρόπως. Αφήνουμε πίσω μας την ηχθυακή εποχή, μπαίνουμε στην υδροχοϊκή εποχή. Αφήνουμε πίσω μας κάθε παροχημένο από γνώση, ιδεολογία, οτιδήποτε είναι αυτό, και πρέπει να ανοίξουμε τη συνειδητότητά μας σε κάτι καινούριο. Το τώρα λοιπόν, και όχι κάποια στιγμή αύριο, είναι πολύ σημαντικό, κρατήστε το. Θα σας αναφέρω εδώ μία φωτισμένη ψυχή του καιρού μας, τη Γερόντισσα Γαβριλία. Δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά. Όσοι δεν τη γνωρίζουν, είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουν το βίο της. Εκείνη λοιπόν ζούσε το τώρα. Κυριολεκτικά είναι παράδειγμα για όλους μας. Ζούσε το τώρα και το ήξερε όσο τόσο λίγοι άνθρωποι στις μέρες μας. Τιμούσε, μας λένε, τον καιρό. Σε εισαγωγικά βάλτε το, τον καιρό. Και γνώριζε την ιερότητα του χρόνου και του χώρου. Τιμούσε αυτή την ιερότητα και πίστευε ότι αυτή η στάση
ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο, έλεγε η ίδια, στην αιωνιότητα. Σας διαβάζω λοιπόν μια μικρή παραγραφό της, τα λόγια της. Έλεγε: «Η ώρα που περνάς τώρα, ο άνθρωπος που συναντάς τώρα και το έργο που επιτελείς αυτή εδώ τη στιγμή, αυτά είναι πάντοτε τα πιο σημαντικά σε ολόκληρη τη ζωή σου». Αυτό πρέσβευε αυτή η φωτισμένη ψυχή. Αυτό πρεσβεύουμε και εμείς εδώ, στην ομάδα, στην Ιωχροχώ Ακαδημία και λέμε τώρα, εδώ και τώρα. Οι καιροί δεν περιμένουν πια. Έτσι λοιπόν, πιστεύοντας το αυτό, βάζουμε δύο παραμέτρους, πολύ βασικές. Δύο πρώτα βήματα. Το πρώτο είναι ανοίξτε την καρδιά σας. Ανοίξτε τον εαυτό σας. Πού? Στη δόνηση της αγάπης. Είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν έχουμε άνοιγμα καρδιάς, αν δεν βάλουμε την ποιότητα της αγάπης μέσα μας, δεν μπορούμε να πάμε στο παρακάτω. Ποιο είναι το παρακάτω? Μελετήστε το υλικό που σας δίνουμε και που συνεχώς θα σας δίνουμε, όχι μόνο εμείς, με διάκριση το υλικό που σας έρχεται μπροστά σας, στην καθημερινότητά σας, μελετήστε το. Αλλά πώς? Κάνοντας το βίωμα και πράξη. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας, σε ό,τι εργασίες κάνουμε και να μην μένετε μόνο στην ομαδική εργασία εδώ, στην ομάδα, και στην υπηρεσία που επιτελούμε ως ομάδα. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Θα σας πω δύο τρόπους εργασίας. Ο πρώτος για κάποιους είναι γνωστός. Να βρούμε τι? Τους τομείς όπου ο κήπος της συνειδητότητάς μας χρειάζεται ξεχορτάριασμα και καθάρισμα. Και να βρείτε σε αυτόν τον κήπο της συνειδητότητας ποια σημεία του χρειάζονται λίπασμα και σε ποια σημεία πρέπει να κάνετε σπορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δουλεύουμε εδώ με τον κήπο της συνειδητότητάς μας. Ένας δεύτερος τρόπος, στον οποίο λίγο θέλω να σταθώ, γιατί μας αφορά άμεσα και αυτός, είναι να δομήσουμε την ατομική μας ανταχκάρνα. Αυτή την προσωπική ατομική ηλεκτρομαγνητική γέφυρα με τα ανώτερα πεδία, τα πνευματικά πεδία, με την ίδια μας την ψυχή. Αυτό λοιπόν θα μας απασχολήσει όλη αυτή τη χρονιά. Δόμηση της ανταχκάρνα. Ατομική δόμηση. Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δουλέψουμε για να αποκτήσουμε τι? Ατομική σταθερότητα και ποιότητα γέφυρας, συνδετικών κρίκων. Η κρίκη μας να είναι καθαρή και να είναι ποιοτική. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να σας πω τα πιο λεπτομερή στοιχεία, αλλά θέλω να κρατήσετε ότι σε αυτή την εργασία που θα μπαίνουμε, τα πρώτα τρία βήματα που θα μας απασχολούν είναι τα εξής. Το πρώτο είναι να επικαλούμαστε τους ηλιακούς μας αγγέλους. Το δεύτερο είναι να φέρνουμε ενέργειες της ψυχής μέσα στους φορείς μας, στα σώματά μας, μέσα καταρχάς στο ατομικό μας κανάλι, στο αυρικό μας πεδίο. Και βεβαίως το τρίτο, να καθαρίζουμε τα σώματα της προσωπικότητάς μας. Αυτά θα μας απασχολήσουν. Και βεβαίως θα στηριχτούμε στα εξής βήματα που δίνουν οι διδάσκαλοι και θα σας τα διαβάσω επακριβώς. Μιλάνε για τη διάνυση του δρόμου, τα πρώτα βήματα των ζηλωτών και λένε το εξής. Ο ζηλωτής στο κρίσιμο σημείο της αντικειμενικότητας, στο εθεροφυσικό πεδίο, επιχειρεί να επιτελέσει δύο πράγματα. Πρώτον, να αναδημιουργήσει, προσέξτε τις λέξεις, το όργανο ή τον μηχανισμό επαφής του, έτσι ώστε ο ηλιακός άγγελος να έχει έναν φορέα επαρκή για την έκφραση της πραγματικότητας. Αυτό συνεπάγεται ποιότητα, ισχύ και ταχύτητα. Αυτό το κομμάτι θα το δουλέψουμε τις επόμενες φορές, έτσι, λέξη-λέξη. Δεύτερον μας λένε, να δομήσει τις επικουρικές εκείνες μορφές έκφρασης στον εξωτερικό κόσμο, μέσω των οποίων η ενσωματωμένη ενέργεια
ρέοντας μέσα από τα αναδημιουργημένα περιβλήματα, να η προσωπική μας εργασία με καθάρσεις κλπ, θα μπορέσει να υπηρετήσει τον κόσμο πια. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, αυτός είναι ο σκοπός. Μας λένε, στην πρώτη περίπτωση, ο ζηλωτής καταπιάνεται με τον εαυτό του, εργαζόμενος μέσα στα όρια της δικής του περιφέρειας και μαθαίνοντας έτσι να γνωρίζει τον εαυτό του, να αλλάζει τον εαυτό του και να αναδομεί τη μορφική του όψη μέσω πνευματικής και θεραπευτικής εργασίας, αντιλαμβάνεστε. Στη δεύτερη περίπτωση, την άλλη περίπτωση, μαθαίνει να γίνεται υπηρέτης της φυλής και να κατασκευάζει εκείνες τις μορφές έκφρασης που θα ενσωματώνουν τις νέες ιδέες, τις αναδυόμενες αρχές και τις νέες έννοιες που πρέπει να κυβερνήσουν και να ολοκληρώσουν τι άλλο τη φυλετική μας πρόοδο. Άρα εδώ μιλάμε για υπηρεσία καθαρά. Το δεύτερο βήμα. Αυτός λοιπόν είναι ο ορθός τρόπος προσέγγισης του πνεύματος και πραγμάτωσης για να έρθει αυτή η εξέλιξη που όλοι περιμένουμε σε ολόκληρο τον πλανήτη, αφού περάσει μέσα από τις ατομικότητες μας βεβαίως, έτσι. Σε αυτόν τον τρόπο λοιπόν πιστεύουμε και εμείς εδώ και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να εργαζόμαστε πάντα. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός μας. Εύχομαι καλή μας αρχή σε αυτό το δρόμο τον φετινό και να μην ξεχνάμε ότι ό,τι προσδοκούμε από τη ζωή μας είναι εκείνο που καταθέτουμε σε αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακολουθήσει ένας διαλογισμός, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός γνώσεων και βαθιάς διαλογιστικής εργασίας. Δώστε του την πρέπουσα σημασία. Χαλαρώνουμε. Ηρεμούμε τα σώματά μας. Χαλαρώνουμε το φυσικό μας σώμα. Τα συναισθήματά μας ηρεμούν. Το νοητικό μας σιωπά. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Είμαστε εν Χριστώ. Οραματιζόμαστε τα ατομικά μας κανάλια πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Ενεργειακοί κύλινδροι γύρω μας με τα τυχώματά τους πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Πάνω από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, η χρυσή μας κεραία ανέρχεται μέχρι την καρδιά του ήλιου. Από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο,
η χρυσή μας κεραία εισέρχεται μέσα στην κεφαλή μας ως χρυσός άξονας, παράλληλα με την εθερική σπονδυλική μας στήλη. Και κατέρχεται μέχρι τα πέλματα των ποδιών μας. Κάτω από τα πέλματα των ποδιών, ο χρυσός μας άξονας γίνεται χρυσές ρίζες. Στέλνουμε τις χρυσές μας ρίζες μέχρι την ιερή καρδιά της γης. Από την καρδιά εκεί ψηλά στον ήλιο, μέχρι την ιερή καρδιά της γης, οραματιζόμαστε την έκταση του ατομικού μας καναλιού. Παραλαμβάνουμε από την καρδιά του ήλιου, από εκεί ψηλά, ιερή ενέργεια. Μέσα από την χρυσή μας κεραία, τον χρυσό μας άξονα, τις χρυσές μας ρίζες, η ενέργεια φτάνει μέχρι την ιερή καρδιά της γης και την ενισχύει. Οραματιζόμαστε τη ροή. Είναι σημαντική η σύνδεση από τον βορρά μέχρι τον νότο με ροή. Αυτή η ροή μέσα μας μας ανανεώνει. Μας προσφέρει διαρκώς νέα ενέργεια. Με αυτήν μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάθε ενέργεια που θέλουμε να απομακρυνθεί και έτσι συνειδητά να ενισχύουμε το δυναμικό μας, το δυναμικό όλων των φορέων μας. Ροή από το βορρά μέχρι το νότο. Από την ιερή καρδιά της γης, από το νότο του ατομικού μας καναλιού, παραλαμβάνουμε την ιερή ενέργεια της γης. Και μέσα από τις ρίζες μας, τον άξονα μας, την στέλνουμε στην κεραία μας. Και εκεί ψηλά, τη στέλνουμε στην καρδιά του ήλιου. Αυτή η ροή από το νότο στο βορρά είναι πολύ σημαντική, γιατί δηλώνει την ανταπόκριση της γης στο ιερό κύκλωμα από τον βορρά στο νότο
και από το νότο στο βορρά. Η ενέργεια αυτή μέσα μας μας δυναμώνει, μας σταθεροποιεί. Ροή. Από το νότο στο βορρά. Από το κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες, ο πνευματικός μας πυνθήρας, σαν ήλιος, ακτινοβολεί. Η ακτινοβολία του ενισχύεται από την παρουσία των ιερών ενεργειών. Ενισχύεται τόσο που σταδιακά γίνεται ήλιος που μας διαπερνά από μέσα προς τα έξω. Καταγράφουμε. Η τριπλή ιερή ενέργεια μέσα μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, γιατί την κεφαλοποιούμε ως πνευματικό δυναμικό μέσα στο ένσαρκο τμήμα μας. Το ενεργειακό αυτό κεφάλαιο πρέπει να γνωρίζουμε να το διαχειριζόμαστε. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Ένα ενεργειακό κεφάλαιο δεν είναι ποτέ στατικό. Βρίσκεται σε συνεχή ροή. Η κίνησή του παράγει αποτελέσματα. Μαθαίνουμε να το ενσωματώνουμε, δημιουργώντας για τους φορείς μας, τα σώματά μας, μια διαρκή ανανεωτική τροφοδοσία που τα κάνει λεπτοφιέστερα, πιο πνευματοποιημένα, πιο εκλεπτισμένα, με τη δυνατότητα δηλαδή να μπορούν να διακρίνουν τι έλκουν και τι αποθούν. Τι είναι απαραίτητο για το θείο σχέδιο αυτού που είμαστε. Και τι είναι απαραίτητο για την υπηρεσία προς τα έξω, είτε οριζόντια είτε κάθετα. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Είμαστε δηλαδή εν υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι η διαρκής απόδοση του ενεργειακού μας κεφαλαίου σε εκείνο το έργο το οποίο έχει εγκριθεί
από το πνεύμα μέσα μας για το έργο μέσα στην ύλη. Η υπηρεσία αυτή δεν πραγματώνεται από τμήματα του εαυτού μας τα οποία είναι απομονωμένα. Πραγματώνεται μόνο από τα τμήματα του εαυτού μας που βρίσκονται σε κύκλωμα, σε ροή, σε ενίσχυση, ανανέωση και κατάθεση από τις ιερές δυνάμεις. Και οι τρεις ιερές δυνάμεις, του βορρά ο ήλιος μας, του νότου η γη μας, του πνευματικού μας πυνθήρα, που είναι το πνεύμα αναδυόμενο εντός μας, κατατίθενται είτε μέσα από συνεργασίες μεταξύ τους, είτε κατ' επιλογήν αποκλειστικά προς συγκεκριμένα έργα. Το ενεργειακό μας πνευματικό κεφάλαιο είναι μία θάλασσα ενέργειας μέσα στην οποία μαθαίνουμε να ιστάμεθα. Ο καθένας αναλαμβάνει εκείνο το τμήμα της απέραντης θάλασσας το οποίο ανήκει στο ατομικό του κανάλι. Είναι μία συνθήκη την οποία μαθαίνουμε να σεβόμαστε αυτοπεριοριζόμενοι. Αυτός ο περιορισμός μας παρέχει δύναμη, γιατί μας συνδέει με το πάνω και το κάτω κάθετα. Έτσι μαθαίνουμε να ορίζουμε τον εαυτό μας σαν ένα οχτάρι. Από το βορρά, στην καρδιά μας, στον πνευματικό μας πυνθήρα και από εκεί, στο νότο μας. Οραματιστείτε το οχτάρι. Από το νότο, στην καρδιά μας, στον πνευματικό μας πυνθήρα και από εκεί στο βορρά μας. Η ιερή ροή των τριπλών πνευματικών μας ενεργειών μέσα σε μία συνεχή σύνθεση. Όταν όλοι είμαστε ατομικά κανάλια, πλήρη κυκλώματα δηλαδή, με ενεργά οχτάρια, τότε μέσα από το περιεχόμενο της ροής αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε μέσα στο απέραντο. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε όλοι κοινό βορρά την καρδιά του ήλιου. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κοινό νότο, την ιερή καρδιά της γης, και ότι οι πνευματικοί μας πυνθήρες στο κέντρο των καρδιών μας είναι το ένα και το αυτό σημείο, ο μεγάλος πνευματικός ήλιος μέσα στην ανθρωπότητα. Ένας ήλιος ενεργός, δυναμικής ακτινοβολίας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε μέρη της ανθρωπότητας, αλλά ταυτόχρονα και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Εάν είμαστε σε πνευματική σύνθεση και σταθερότητα
του πνευματικού μας σύσταστε, τότε θα αντιληφθούμε τη μεγάλη ευκαιρία που παράγεται μέσα από τον καθένα μας. Ολόκληρη η ανθρωπότητα να δέχεται τις πνευματικές ροές. Και η πνευματική υπηρεσία να συμβαίνει εντός της. Έτσι απολύτως ασφαλείς βρισκόμαστε από το ατομικό μας κανάλι μέσα στο κανάλι ολόκληρης της ανθρωπότητας, με την αυτόματη δυνατότητα να επανερχόμαστε αντιληπτικά απευθείας εντός μας. Αντιληπτικά και ενεργειακά. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί η ενέργεια της ανθρωπότητας, η μη πνευματική, είναι ένα βαρύ τμήμα, ένα δύσκολο και επικίνδυνο τμήμα, στο οποίο δεν αφινόμαστε. Υπηρετούμε το φως, την αγάπη και τη δύναμη και προσφέρουμε αυτό το δύσκολο τμήμα σε εκείνες τις δυνάμεις του φωτός, της αγάπης και της δύναμης που είναι εντεταλμένες να το ακυρώσουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτές τις μέρες της διαρκούς ενίσχυσης των γνώσεων θεραπείας και ενεργειακής εργασίας να αναγνωρίζουμε το γεγονός των ανώτερων πόλων από τους οποίους λαμβάνουμε και ότι η υπηρεσία έχει ιεράρχηση. Εκείνος που είναι ανώτερος από εμάς εργάζεται σε εκείνο το οποίο είναι απαγορευτικό για εμάς και ο πολύ ανώτερός του εργάζεται με εκείνο που είναι απαγορευτικό για αυτόν. Υπάρχει μία ταξινόμηση δύναμης και έργου. Είμαστε σε διαρκή υπηρεσία. Πρώτα απ' όλα εντός μας. Αυτή η υπηρεσία παράγει το πνευματικό διαρκές ίστασθε. Γιατί αυτό το διαρκές ίστασθε, το πνευματικό, μέσα στην ύλη μας, είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει την υπηρεσία και έξω από εμάς. Όσο αυξάνει αυτό το ίστασθε, αυξάνει και η υπηρεσία. Όταν διαταράσσεται αυτό το ίστασθε, τότε ακυρώνεται και η δυνατότητά μας για υπηρεσία. Μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, όλοι έχουμε τη θέση μας στην υπηρεσία. Κάθε αφιερωμένο έργο διευκολύνει τους πάντες. Κάθε αποκοτιά στο έργο παράγει πρόβλημα στους πάντες. Τα μεγέθη των ατομικών μας καναλιών κρίνονται από την καθαρότητά τους, τη διάβγειά τους, τον τύπο των ροών τους. Όταν το οχτάρι μας από το βορρά, δια της καρδιάς μας, στο νότο και από το νότο, δια της καρδιάς μας, στο βορρά, είναι ενεργό, η ακτινοβολία μας είναι αυθόρμητη, φωτοβόλα.
αυτό το οχτάρι και αυτή την ακτινοβολία τη χρησιμοποιούν οι πηγές που προσφέρουν την ενέργειά τους, η καρδιά του ήλιου δηλαδή και η καρδιά της γης, για να προσφέρουν τις κατάλληλες ενέργειες, τις κατάλληλες ιδιότητες, την κατάλληλη ισχύ. Μαθαίνουμε να συντονιζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τα ρεύματα. Δεν είναι απλώς παλήριες των ιδίων ενεργειών. Είναι ροές διαφορετικών τύπων ενεργειών, ανάλογα με την ανάγκη, ανάλογα με το έργο, ανάλογα με τη δική μας ισχύ και τη σταθερότητα του δικού μας ατομικού καναλιού, αλλά και την ευελιξία να περνάμε από το ατομικό στα πνευματικά δίκτυα, τα πλανητικά, μέσα από τις κεραίες μας στο δίκτυο κεραιών του πλανήτη. Το δίκτυο κεραιών το χρησιμοποιεί η πνευματική πλανητική ιεραρχία για την εντύπωση την πνευματική όλων εκείνων που μπορούν και είναι σε θέση να παραλάβουν. Από αυτούς, μόνο ένα τμήμα είναι σε θέση να το εγγράψει στον φυσικό του εγκέφαλο και έτσι να το αναγνωρίσει. Παρόλα αυτά, το δίκτυο κεραιών του πλανήτη επιτελεί ένα έργο πολλαπλάσιο, γιατί διατηρεί πλησίον εκείνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιδέες και να ερμηνευθούν πρακτικά σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρωπότητας σε οποιοδήποτε τομέα. Από την καρδιά μας μπορούμε να περάσουμε στο δίκτυο καρδιών του πλανήτη που μας προσφέρει μεγάλη σταθεροποίηση στο κεντρικό μας τμήμα και το οποίο μεταφέρει από καρδιά σε καρδιά τις ποιότητες και τις δυνάμεις των ατομικών σπινθήρων που ακτινοβολούν σαν ήλιο. Δίκτυο καρδιών. Από τους ήλιους σπινθήρες στους δοκιμαζόμενους σπινθήρες προσφέρεται ενίσχυση, υποστήριξη, προφύλαξη έως ότου ανδρωθούν σαν ήλιο. Αυτό το δίκτυο είναι το πιο πολυχρησιμοποιημένο δίκτυο πλανητικά, γιατί η ανθρωπότητα έχει ήδη ανταποκριθεί. Δίκτυο καρδιών. Μέσα από τις ρίζες μας μπορούμε να συμμετέχουμε στο δίκτυο ριζών του πλανήτη μέσα στη γη. Μοβ, χρυσό δίκτυο ριζών, εργάζεται καθαρτήρια και πολύ δυναμικά. Είναι σαν να διαθέτουμε άγκυρες που μας προφυλάσσουν από τα ρεύματα τα οποία θα μας μετέφεραν σε άσχετες ενέργειες ή σε επικίνδυνα νερά. Η άγκυρα αυτή των ριζών μας
στο δίκτυο ριζών σταθεροποιεί μία ενεργειακή πλατφόρμα, τεράστια, μέσα στη γη, για την πνευματική πλανητική ιεραρχία, για να εκδηλώνει την παρουσία της και το έργο της. Όχι μόνο θεωρούμενοι στον ουρανό, όχι μόνο αναγνωριζόμενοι ως συνεργασία εντός μας, αλλά και εργαζόμενοι μέσα στη γη. Το έργο της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας έχει διευρυνθεί και έχει δικτυωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε όλα του τα επίπεδα. Λέμε ότι εντεταλμένοι αδελφοί από τα άσραμ, τα ενεργειακά κέντρα της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, εργάζονται. Και σε όλα τα επίπεδα μπορούμε να συνεργαστούμε. Αρκεί η αναφορά να γίνεται από το κέντρο της καρδιάς μας, να εγκρίνεται από τον πνευματικό μας πυνθήρα. Γιατί αυτό είναι που μας παρέχει τη διάκριση να αναγνωρίζουμε το πραγματικό και το ψευδές. Να αναγνωρίζουμε και τις ορθές αναλογίες και τις δυσαναλογίες. Μας ζητείτε πνευματική ωριμότητα. Τα ατομικά μας κανάλια, από το βορρά μέχρι το νότο, διατρέχονται από ενέργειες πολυσύνθετες, γιατί αυτές υπάρχουν στη γη εξ ουρανού. Εάν δεν αναγνωρίζουμε την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε χρησιμοποιώντας τις ενέργειες αυτές, το απλούστερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταθούμε στο κέντρο της καρδιάς μας. Να κοιτάξουμε ψηλά στο βορρά, στην καρδιά του ήλιου και να πούμε «Αποδεχόμαστε». Αποδεχόμαστε την ιερή ενέργεια του ήλιου μέσα μας να εργαστεί. Αποδεχόμαστε την αλλαγή μας σε ήλιους. Και αποδεχόμαστε η ακτινοβολία των ήλιων που είμαστε να δράσει μέσα σε όλο το περιβάλλον όπου βρισκόμαστε. Η τριπλότητα αυτού του αποδεχόμαστε κατατίθεται και την ξεχνάμε. Γιατί η διανόησή μας είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσει εγωιστικά. Την ξεχνάμε και τη σεβόμαστε. Προφυλάσσουμε τον εαυτό μας για να γίνουν οι αλλαγές. Παρατηρούμε τον εαυτό μας, αν παραμένουμε σε διαδικασία αποδοχής και επαναπροσδιοριζόμαστε.
η στάση αυτή θα επιφέρει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα, πιο αυθεντικά και πιο βαθιά. Ομ. Οραματιζόμαστε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε αυτή την τριπλή αποδοχή. Την οραματιζόμαστε να παραλαμβάνει εντός της από την ιερή καρδιά του ήλιου και να μεταμορφώνεται εντός της σε ήλιο και να ακτινοβολεί γύρω της πλανητικά ηλιακή ενέργεια σφαιρικά. Αυτή η ακτινοβολία, αυτή η ενέργεια, προσφέρει θεραπεία σε κάθε άνθρωπο μέσα στην ανθρωπότητα. Ηρεμεί και ανακουφίζει. Μαλακώνει. Γιατί είναι η παρουσία της αγάπης μέσα μας. Όχι η αγάπη που είμαστε, αλλά η αγάπη που υπάρχει άσχετα από τη δική μας κατάσταση. Αυτή η αγάπη που υπάρχει μπορεί να θεραπεύσει εκείνα τα τμήματα εντός μας που εμποδίζουν την αγάπη που είμαστε να εκδηλωθεί. Είτε αγαπάμε, είτε δεν αγαπάμε, μπορούμε να απορροφήσουμε την αγάπη που υπάρχει. Μπορούμε να την ενσταλάξουμε μέσα στα κύτταρά μας. Μπορούμε να την υποδεχθούμε μέσα σε κάθε φορέα μας. Αφού γεμίσαμε από αυτή, μπορούμε να της επιτρέψουμε να ακτινοβολήσει ή μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ανακαλύψουμε ότι ακτινοβολεί. Γιατί αυτή είναι η ποιότητά της εξορισμού. Και τότε μπορεί να ανακαλύψουμε ότι είμαστε αγάπη. Είμαστε αγάπη. Γεμίζουμε με αγάπη. Ακτινοβολούμε αγάπη. Ομ. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Είναι το κανάλι της αγάπης. Το κανάλι της σοφίας. Η αγάπη που δρά, δρά με σοφία. Η σοφία που εκδηλώνεται σε πράξη είναι αγάπη. Ομ. Ομ. Ομ.
Αφήνουμε το ενεργειακό πλεόνασμα να φύγει διακτηνοβολίας και να χρησιμοποιηθεί για το έργο της αγάπης και της σοφίας. Οραματιζόμαστε τη χρυσή μας κεραία, τον χρυσό μας άξονα, τις χρυσές μας ρίζες. Είμαστε μέσα στο ατομικό μας κανάλι, ακτινοβόλη. Κατεβάζουμε την κεραία μας μέχρι το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, πάνω από το κεφάλι, σαν κεραία ραδιοφώνου. Ανεβάζουμε τις ρίζες μας μέχρι 2 μέτρα από τα πέλματα των ποδιών μας. Αν και παραμένουμε συνδεδεμένοι πάντοτε με το οχτάρι που είμαστε από τον βορρά μέχρι τον νότο, είναι σημαντικό να οργανώσουμε συνειδητά το ενεργειακό μας δυναμικό από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο μέχρι τις ρίζες μας κάτω από τα πέλματα των ποδιών μας. Γιατί αυτό μας δίνει το δυναμικό μας μέσα στο ένσαρκο τμήμα μας. Και μαθαίνουμε να γεωνόμαστε. Οργανώνουμε συνειδητά το ενεργειακό μας δυναμικό. Για να είναι η γείωσή μας σταθερή. Γειωνόμαστε σημαίνει χρησιμοποιούμε ορθά το ενεργειακό μας κεφάλαιο στην καθημερινότητά μας, στον βιοπορισμό μας, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, στην πνευματική μας υπηρεσία. Έως ότου ανακαλύψουμε ότι και τα τρία αυτά είναι ένα. Και τότε το πνευματικό μας σύσταστε διατρέχει όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Οραματιζόμαστε τους φορείς, τα σώματά μας, ομόκεντρες σφαίρες, με κέντρο το κέντρο της καρδιάς ανάμεσα στις ομοπλάτες. Για τη γείωσή μας θεωρούμε το πνευματικό προς τα μέσα και το φυσικό προς τα έξω. Ο πνευματικός πυνθήρας στο κέντρο της καρδιάς μας, ο πνευματικός φορέας γύρω του, σαν μια σφαίρα, ο ψυχικός φορέας απ' έξω, ευρύτερο το νοητικό μας, ευρύτερο το αστρικό μας, ευρύτερο το έθερο φυσικό μας. Όλοι οι φορείς μας διατρέχονται και μεταμορφώνονται πνευματικά από την παρουσία της ακτινοβολίας του πνευματικού μας πυνθήρα που διατρέχει τα πάντα από μέσα προς τα έξω.
Αναπνέουμε αργά, βαθιά. Προσαρμοζόμαστε πολύ καλά μέσα στο σώμα μας. Είναι το πολύτιμο εργαλείο μας. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα ανοίξουμε τα μάτια κατά την εκπνοή. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Προς το παρόν, επικεντρωνόμαστε στο κέντρο της καρδιάς μας και ο καθένας ολοκληρώνει το διαλογισμό του με τον τρόπο που εκείνος μπορεί να προσευχηθεί μέσα στην καρδιά του. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις θείες δυνάμεις που εργάζονται και αποδεχόμαστε το θείο έργο της υπηρεσίας μέσα μας, γύρω μας, παντού. Ομ.